6-6 το σκορ, επόμενη αναμέτρηση. Ρία που μπαίνει τώρα στον αγώνα στα δεύτερα ματσαρίσματα απέναντι στην Ελένη Χαμπέρη. Έτοιμες! Η Ελένη έχει χάσει την προηγούμενη αναμέτρησή της. Η Ρία δεν φημίζεται για την μεγάλη σωματική της δύναμη. Η Ελένη έχει ξεχάσει μπάλα. Να ένα λάθος της Χαμπέρη. Φωνάζουν κατευθείαν οι παιχνιδάδες. Κοντοστέκεται η Ελένη, πρέπει να γυρίσει μαζί με το κάρο της πίσω. Να ένα λαθάκι το οποίο θα δώσει το προβάδισμα και θα αντισταθμίσει εκεί την έλλειψη δύναμης της Ρίας σε αυτόν τον αγώνα. Ρία όμως η οποία πάντα βρίσκει έναν τρόπο να αντεπεξέρχεται σε όλες τις δυσκολίες των αγωνισμάτων. Έχει η Ελένη, φωνάζει εκεί ο Κωνσταντίνος Βασάλος. Φωνάζει τη Ρία, ενημερώνει για το λάθος της Ελένης Χαμπέρη και της φωνάζει να κάνει πιο γρήγορα για να πάρει και άλλα μέτρα απόστασης. Η Ρία περνάει ωραία από την πρώτη πύλη, χωρίς επαφή εκεί που έσκασε ο Νίκος Μπάρτς πριν. Έχει σπάσει ένα μεγάλο μαδέρι. Η Ρία συνεχίζει, το δύσκολο είναι εδώ να ξεκινήσει και πάλι αυτός ο βαρύς τροχός. Περνάει ωραία η Ρία. Πήρε ωραία στροφή. Ο Τάκης Ρολ κοιτάει τη Ρία, έχει έρθει σε τσακωμό μαζί της. Αρπάχτηκαν αρκετά. Στα τελευταία συμβούλια υπάρχει μια μεγάλη ένταση που την είδαμε και πριν την αρχή του τρίτου αγώνα Ηλίας. Παρ' όλα αυτά τώρα θα τη στηρίξει, έρχεται με τα χέρια, κοιτάξτε πως κοιτάει ο Τάκης. Σαν πεθερά, σαν και για πεθερά την κοιτάζει τώρα. Ίσιο σέτο. Και ο Σόζον, το βλέμμα πάνω από τη Ρία και ο Ηλίας Γκότσης και ο Ηλίας Μπόγδανος. Αποσβολωμένοι όλοι μπλε. Αν χάσει η Ρία τώρα εδώ, δεν ξέρω πως θα αντιδράσουν οι μπλε και κυρίως ο Τάκης Καρακούνιας. Για να δούμε, η Ρία έχει τη δυναμική τώρα, θα σταθεί πρώτη στον τελικό στόχο. Φωνές από τον Νίκο Μπάρτζη στην Ελένη να κάνει πιο γρήγορα πρώτο καλάθι από τη Ρία κατευθείαν. Είπαμε, η Ρία κρατάει άστομα νίκη. Σε πολλά παιχνίδια, εκεί που δεν την περιμένουμε, έρχεται και φέρνει αποτέλεσμα. Η Ελένη μαζεύει μπάλες, έρχεται και αυτή στο στόχο. Η Ρία στοχή. Καλή ήταν η παλιά της, λίγο αριστερά. Η Ελένη πετυχαίνει κάμεραμαν. Η Ρία λίγο χαμηλά η βολή της. Παρ' όλα αυτά, ο άξονας είναι σωστός. Αυτό είναι το σημαντικό εδώ. Αν πετύχει στην ευθεία του άξονα, μετά όλα είναι θέμα δύναμης. Μαζεύει μπάλες η Ρία και μια μπάλα ανάμεσα στα πόδια της Ελένης, η οποία ισοφαρίζει, πετυχαίνει και αυτή καλάθι. Ρία, άλλη μια βολή, έχει το χάρο πίσω της. Βολή στο δύσκολο καλάθι από τη Ρία Κολοβού. Άλλο ένα τώρα, τρίτο καλάθι για τη Ρία. Δεύτερο για την Ελένη. Πήραν μπρος τα κορίτσια. Η Ρία παραλίγο. Η Ρία δεν έχει και την εμπειρία του τελικού στόχου. Τώρα μπαίνει στον αγώνα, στα δεύτερα ματσαρίσματα. Η Ελένη έχει σαφώς παραπάνω εμπειρία. Χωρίς να έχει φέρει αποτέλεσμα όμως στην τελευταία της αναμέτρηση. Η Ρία σημαδεύει. Για να δούμε αν το βάλει, αν θα πέσει την αγκαλιά του Τάκη Καρακούνια, θα την αποφύγει, θα το διάλογο τον Ιβάνη. Ρία, άλλη μια προσπάθεια, προσπαθεί να δώσει ύψος. Καλή την παλιά, Στεφάνη και έξω. Η Ελένη φωνάζει εκεί ο Σάκης να κοιτάζει μόνο την μπάλα η Ελένη Χαμπέρη. Δεν το κατάφερε, η Ρία παραλίγο. Σημαδεύει καλά η Ρία. Τρίτο καλάθι και για την Ελένη. Η Ελένη τώρα έχει το πλεονέκτημα. Πρέπει να σημαδέψει το χαμηλό καλάθι. Παραλίγο. Ρία. Στείλουνε πάλι στα κορίτσια. Θα το κάνει η Ελένη. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους κόκκινους. Έξαλλος και ο Τάκης επιστρέφει στον πάγκο. Ο πόντος πηγαίνει στους κόκκινους. Πάμε. Η Ελένη ξεχάσει μπάλα. Στέκεται η Ελένη, πρέπει να γυρίσει μαζί με το κάρο της πίσω. Πρώτο καλάθι από τη Ρία κατευθείαν. Στο Παρίσι πετυχαίνει και αυτή καλά. Πολύ στο δύσκολο καλάθι. Άλλο ένα τώρα, τρίτο καλάθι για τη Ρία. Δεύτερο για την Ελένη. Το καλάθι και για την Ελένη. Θα το κάνει η Ελένη. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους κόκκινους. Το πήγαμε 5-5. Πήρα εγώ παιχνίδι, πήρε η Ελένη. Πάμε 7. 5 και 2, 7. Πάμε παρακάτω. 7-5. 7-6 είμαστε. 7-6. Πάμε. Τι εννοείς? Δεν είδατε που γύρισα πίσω. Ναι, το είδαμε. Γιατί την έχασε. Δεν την είδα την μπάλα. Δεν ξέρω. Κόκκινη. Να ήταν άλλο χρώμα, ήταν κόκκινη. Σαν σημαδούρα. Κόρο, είσαι πιο δυνατός. Πάμε! Κόρο! Συγχνάζαμε και εμείς απ' αλλαβή. Αφωσέ τον!
Εγώ. Εδώ σφυράτε. Όταν είναι ο αντίπαλος από την παιδιά μας, σφυράτε. Θέλω πόσο, θα πεθάνω. Δεν είχα όλα. Εγώ κι εγώ. Το έχουν καταλάβει να ξέρεις, γιατί πάντα όταν σας κάνω στις γλώσσες. Θέλω να πάμε στον Ηλία και τελείωσα. Πάμε, Ηλία, πάμε! 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 Εντάξει, χάνουμε. Εδώ σφυράτε. Όταν είναι ο αντίπαλος από την παιδιά μας, σφυράτε. Θέλω πόσο, θα πεθάνω. Δεν είχα όλα. Εγώ κι εγώ. Αγχώθηκε όταν σφυράγαμε από τις πόντες. Κόρο! Γενικά φωτάζαμε πάρα πολύ εδώ πέρα. Τρεις πόντες. Παίζει ρόλο για τον αντίπαλο. Για τον αντίπαλο, άμα είσαι μετσία που δεν ξεχνάμε αυτό, δεν θα είναι τρεις πόντες. Εγώ άκουσα να φωνάζεται και φωνές που με διόρθωναν. Χαμός, όταν είναι από εδώ αντίπαλος, χαμός. Παρανάσα! Παρανάσα! Ξέρετε γιατί τον φωνάζουμε, δεν είναι αυτό που σου λένε. Ναι, ναι.